η Αδαπάνη τελέστηκε την Τετάρτη στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στο Παγκράτη, εξόδιος ακολουθία του Καρόλου Παπούλια. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας έφυγε από τη ζωή το πρωί της Κυριακής 26 Δεκεμβρίου σε ηλικία 92 ετών. Η ταφή του Καρόλου Παπούλια θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο την 5η 30 Δεκεμβρίου στα Ιωάννινα εξαιτίας των υγειονομικών μέτρων. Ο Καρόλος Παπούλιας στις 12 Δεκεμβρίου του 2004 προτάθηκε από τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπέρ της πρότασης εκφράστηκε και το ΠΑΣΟΚ. Στην πρώτη ψηφοφορία που έγινε στη Βουλή στις 8 Φεβρουαρίου του 2005, ο Καρόλος Παπούλιας εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον πρώτο γύρο με 279 ψήφους. Στις 3 Φεβρουαρίου του 2010, ο Καρόλος Παπούλιας επανεξελέγει στο ΥΠΑ το αξίωμα της χώρας με 266 ψήφους στο σύνολο των 298 ψηφισάντων. Υπερψηφίστηκε από σύσσωμες στις κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑΟΣ. Με το αποτέλεσμα αυτό έγινε ο τρίτος πρόεδρος που επανεκλέγεται για δεύτερη θητεία.